Λοιπόν, αγώνας για την, για την κατηγορία development. Βλέπουμε τους δύο μαχητές της πρώτης αναμέτρησης στο development, την κατηγορία. Να βγάλουμε φωτογραφία, βλέπουμε τις πλάτες τους. Λοιπόν, Μιλγυράκη, καρτέλα αντίον Μιλγυράκη. Σε μία φάση, σε μία αναμέτρηση η οποία έχει πολλά να δώσει. Σαφώς η καρτέλ είναι πιο γεμάτη, αλλά η Μιλμπυράκη και η Λομιλγυράκη είναι μια βέβαια διαφορετική εξέλιξη των ίδιων ομάδων. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα παρά το γεγονός ότι οι καρτέλ έχουν περισσότερες λύσεις και τα πάντα θα πανούν στην πράξη. Έτοιμες οι δύο ομάδες για το τζάμπολ. Δημήτρης Τράσκας με το 14, ο Χαρμανάς Νίκος με το 6, 31 ο Γιάννης Αργυράς, το 8 ο Πέτρος Σαχουρίδης και με το 10 ο Μιχάλης Πατακός, με το 3 ο Γιώργος Αμολάντρος, με το 15 ο Φώτης Μανολόπουλος, με το 1 ο Χρήστος Παλαπάνης για τους Μιλμπυράκη, ενώ για τους αγαπητούς Καθέ BC. Ξεκινάει το ματς, τρέχει ο Σταμ με το νούμερο 3, όπως είναι το προσωνύμιο του. Θα δούμε σίγουρα ένα πολύ ωραίο ματς, παίρνει το τρίποντο αλλά είναι άστοχος, πάρει το ριπάω το ζοκ και η καρτέλ BC θα πάνε στην πρώτη επίθεση. Μπορόζογλου με το 9, Αποστολίδης με το 10, Κανελάκης με το 12, Καραπαχλίδης με το 23, φοράει τα μαύρα. Είναι αυτό που βλέπετε, ρωτήσαμε φυσικά για να γνωρίζουμε το πώς. Χωρίς σκορ ακόμα οι δύο ομάδες. Πάνω κάτω η μπάλα. Erdom, κατηγορία development. Άλλο ένα παιχνίδι. Μείνετε μαζί μας. Μπείτε στα social media του μπασκετακίου ή μπασκετάκι, όπως μπορεί κάποιος να το πει. Δεν κλείνεται άλλο, είναι αγγλικά. Και εδώ έχουμε και το περίοδο να κολλήσει μπάλα. Ωραία, ψάχνει κάποια λύση. Και φυσικά θα υπάρχει συνέχεια στο μάτς, γίνονται και αυτά. Το καρτέλ BC, Βιτσιόπουλος με το 15, Καραπαλέζης με το 23, το φοράει τα μαύρα, Γεωργιάδης με το 43, ο Κουσιούμπας με το 8 και ο Ζωγράφος Ζόγκ με το 13, με το 19 Καλαγενίδης και με το 9. Το οποίο δεν έχει γραφεί, θα το ρωτήσουμε στην πορεία ομιλιά της, coach κυρία Κάλλη Αποστολίδου. Είναι μικρότερο το rotation για τους Μιλμπυράκη, οι οποίοι όμως δεν είναι επιθυμικό τιμήσεις, όπως μας είπε και ο Δημήτρης Τράσκα στην post περίοδο. Μας μίλησε και από τον Πιτσιόπουλος. Εδώ ωραίο βάσμο από τον Σταμαλά, μάλλον δεν το πάτησε το πόδι, ο Κοστολίδης. 2-0 για τους καρτέλ BC που είναι και τυπικά γηπεδούχοι. Εδώ θα πάρει το βηματάκι ο Χαρμάνας. Θα δει πολύ ωραία τον Πετρίδη, ο Σταμ, και θα έχουμε το τι λάβος κάνουμε εδώ πέρα, το Τσαχουρίδη Πετράν, εγώ δεν είδα σωστά. Άμα σε περίπτωση μέχρι κάποιες ηλικίες. Καλάθι από τον Ζόγκο, ο οποίος βγήκε πολύ έξω από τη ρακέτα και έδωσε νέο αέρα, δύο πόντους στην ομάδα του. Σαν που θέλει να πάρει την αριστερή πλευρά να παίξει με τον Χαρμάνα, ο οποίος θέλει να πάρει τα βήματα, κλείνεται. Τελειώνει ο χρόνος, θα πάρει το φάουλ, 7-49. Ένα αρκετά ενδιαφέρον μάτς τώρα. Του τριών πόντων από το Σταμ. Ωραίο μπάσιμο και καλάθι από το Χαρμάνα. Έκανε το 4-4. Θέλουν με το Σταμ και το Χαρμάνα να απειλήσουν οι Μιλμπυράκη, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Σωροπμένο το μάτς, 3 λεπτά.
7-4-4. Άστοχος αλλά θα πάρει το rebound, το νούμερο 45 ή 43. Ο Γεωργιάδης είναι το 43. Ο Τράμπης εδώ θα καθαρίσει το rebound. Πέντε λέει όμως η πανέλα. Θα το κάνουμε το ρεπορτάζ μας στην συνέχεια για να διορθώσουμε τα κακό σήμερα. Ελπίση ενημέρωση από τις δύο μάτια για τα ονόματα και τις πανέλες. 4-4 το σκορ. Σουτριό πόντων, εύκοχος ο Αποστολίδης, ο οποίος πήρε τα βήματα και δικαιώθηκε. Μια μορφή άτυπη ζώνη η καρτέλ για να κάνουν παγίδες. Εδώ θα μένει μόνος όμως για να ευστοχίσει. Καθαρό είμαι ο point guard. Είναι αρκετή κίνηση. Ακόμα 5 λεπτά και κάποια δεύτερα. 7-6 το σκορ, 2 μάλλον σε κοντά. Νούμερο 23. Στα χαρτιά γιατί εδώ δεν φοράει πανέλα, κάνει βήματα ξεκάθαρα. Ο Καραμπαχλίδης είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να προσέχουν όλοι οι παίκτες. Εδώ θα κλέψει όμως ωραία ο Αποστολίδης. Ψάχνει διάδρομο, πάει μέχρι μέσα, goal foul. Για τους καρτέλ, οι οποίοι εδώ μεταλλεύτηκαν το κενό, βρήκαν διάδρομο. Πώς είναι, παιδιά. Πάρει και το rebound, συνέχεια ο Χαρμανάς. Το Σταμ πολύ ωραία, θα πάρει τα βήματα, θα πάει μέχρι μέσα. Διαδυτικό φάουλ είναι εδώ. Αν δεν το δώσει, εντάξει, το... Αποφεύγει ο... αλλά ήταν λίγο άκρο το φάουλ. Δύο βολές για τον Γιώργο Σταμολάμπρο που είναι ο εκείνος της ομάδας των Μιλμπυράκη. Θα είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Άστοχος και στη δεύτερη θα ανανεώσει όμως ο Χαρμάνας, ο οποίος παίζει πολύ post και εδώ παίρνει το foul. Δύο ομάδες οι οποίες είναι αρκετά κοντά. Του τριών πόντων, το νούμερο 8. Με τη βοήθεια της τύχης, ο Πέτρος Σταχουρίδης, ο Πετράν, ο Φτωχή. Στο 5ο λεπτό οι οποίες είναι ισόπαλες. Εδώ ωραίο πλαίσιο συνεργασίας, αλλά κλείνει η άμυνα των καρτέλ και θα ευστοχίσει ξανά ο Πετράν. Το δύο πόντων από το Ζόγκ από το elbow. Θέλει να τρέξει ο Σταμολάμπρος μέχρι μέσα, ωραίο τελείωμα. Κάνει το σκορ 9-12, αν δεν ανακόψει το ρυθμό το Μιλμπυράκι ή καρτέλ τότε θα έχουν προβλήματα. Παρά το γεγονός ότι έχουν πιο γεμάτο ρόστερ. Να ετοιμάζεται και ο Κανελάκης και ο Καλογιαννίδης, τον βλέπω αρκετά έτσι δυνατό παιδί. Αποστολίδης πήρε τα βήματα για τρίποντο, αστοχή. Λυπάω το Τράσκα. Σταμ βρίσκει χώρο, δεν θα συγχωρέσει. Και α, θα το αστοχίσει όμως. Μάκη για το rebound. Μπάλα είναι για ποιον.
για τους καρτέλ. Αλλαγές για τις δύο ομάδες, μικρότερο rotation για τους Μιλμπιράκη, οι οποίοι θα πάνε σε time out μαζί με τους καρτέλ. Time out σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, Leaks time out. Μπάλα είναι για τους καρτέλ, οι οποίοι πλέον χάνουν 5, μάλλον λίγο χαλάρωσαν, αν και περισσότεροι, έχουμε αλλαγές. Νέο άστοχο σουτ. Ο Σταμολάβρος θέλει να πάρει τα βήματα και να περάσει την μπάλα στο Χαρμάνα. Ακόμα 3,5 λεπτά, παίζει πολύ με την πλάτη, Πατακός. Σταμα, ψάχνει κάποιο διάδρομο, κόβει ωραία ο Πατακός, θα κάνει το χουπ, αλλά νομίζω υπάρχει φάουλ. Το δίνουν οι διαιτητές. Μπάλα είναι απ' έξω. Καλή άμυνα εδώ από τον Ανελάκη. Ακόμα 3-21. 13 δεύτερα για την επίθεση των Μιλμπιράκη. Οι οποίοι προηγούνται με 5 εδώ φάουλ. Δεύτερο. Για τους δύο, για τους καρτέλ, 5 για τους Μιλμπιράκη. Οι οποίοι μπορούν να επεκτείνουν το προβάδισμα. Μια 15. Κανελάκης θα πάρει τα βήματα, βλέπει ακροβολισμένο τον Τσιούμπα. Τελειώνει ο χρόνος, αποστολή, δυσού τριών πόντων. Δεν θα ευστοχίσει, θα είναι airball. Είναι για ο Σάμου, θα προσέξει την απόλυτη μπάλα. Ωραία, κίνησε το Χαρδάνα, φάουλ με το στόμα, ξεκάθαρο. Άστοχο στο πρώτο. Χαρμάνος κύριο Χαρμάνος. Τι έχει δοθεί. Με περισσότερο rotation, με περισσότερο roster η Cartel BC. Με 7 και 8 παίκτες ουσιαστικά οι Μιλμπιράκοι, που παρόλα αυτά έχουν βάλει το αριθμό τους και προηγούνται με 7. Και δεν αντιδράσουν με Cartel BC. Θα έχουν θέμα, είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμα. Ο Σταλής πάει μέχρι μέσα, φάουλ, δεν είχε άλλο τρόπο να σταματήσει. Μονολόπουλος τον Αποσταλίδη, ο οποίος με το νούμερο 10 μονοπολεί τις επιθέσεις. Εδώ πήγε να κλέψει ο Σταμ, θα τα καταφέρει πολύ έξυπνα. Όλη η κίνηση ήταν ωραία και θα πάει σε ένα lay-up. Δεν είναι καλό το πρώτο δεκάλεπτο για τους καρτέλ, οι οποίοι προηγήθηκαν 9-16 και έχουν χρεωθεί ένα σερί 0-12. Δεν είναι αυτό η εικόνα ομάδας. Δεν θα κερδίσει. Εδώ πολύ καλή άμυνα από τον Μανολόπουλο. Παλεύουν σαν τα θηρία. Ο Λιμπερτά 69 και ο Μανολόπουλο. Το βελάκι δείχνει Μιλμπιράκη. Υπάρχει αλλαγή. Μας έχουν μπερδέψει λίγο με τις φανέλες της Cartel BC. Φανέλες. Γράφουν και φανέλες δεν φορούν, α. Προφανώς φανταστώ θα λυθεί. Φαντάζομαι θα λυθεί στην πορεία του τουρνουά. Ο Σταμολάπλης είναι σταμάτος. Έχει πολλές λύσεις για την ομάδα και πλέον προηγούνται με 11 οι Μιλμπιράκοι. Το οποίο δεν πρέπει να δώσει κι άλλο προβάδισμα στην αντιπαλή ομάδα, γιατί
Α, θα κυνηγάνε, ενώ πήγαν πολύ δυνατά. Ο Στολίδης πάει μέχρι μέσα με ταμπλό, άστοχος. Ψηλά ο Χαρδάνας. Offside και σε θέση βάρο Σταμ. Αλλά δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, παίζουμε μπάσκετ και δεν υπάρχει κανένα θέμα να στοχίσει. 9-22. Και το σερί καλά κρατεί, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ ο Κανελάκης, υπάρχει φάουλ κάτω, οπότε υπάρχουν πολλές. Όχι, το τέταρτο. Έχουν να δώσουν ένα ακόμα οι... Εκεί θα είναι πάνω στο σουτ. Δεν νομίζω υπάρχει επαναφορά της μπάλας απ' έξω. Είναι 29 για τη λήξη στο πρώτο δεκάλεπτο. Πρέπει να βρουν τρόπο να σκοράρουν οι Cartel BC. Παίζουν καλή άμυνα εδώ οι Μιλπυράκοι. Θα κλέψει ο Πατακός, ο οποίος θα καθίσει και την μπάλα. Χαρδανάς. Εδώ κολλάει το του Χαρ του Ντάι. Εδώ όμως θα υπερεκτιμίζει την θετική του ικανότητα. Έχει όμως πάλι την μπάλα η Μιλπυράκη. Θα έχουν κύριε Ανάτη. Θα μολά μπρος. Είναι ο κοινωνούς και ο ηγέτης της ομάδας. 13 δεύτερα για τον Μιλπυράκη. Πατακός βγαίνει από τα σκρίνο Σταμ. Ψάχνει κάποιο διάδρομο. Τελείωμα στο πρώτο πάτημα και νέο καλάθι. Έχουμε εδώ πέρα κοντά μας και τον Μουστάκη. Και τον Γιώργο Μουστάκη. Και ένα δέκατο με συγχωρείτε. Δεν αλλάζει κάτι, δεν βλέπουμε κάτι το οποίο να αλλάζει. Πάνε στις βολές με το Χαρδάνα η Μιλπυράκη. Είναι άστοχος. Ακόμα 35 δεύτερα, θα πρέπει να ευστοχίσουν οι Cartel BC να μπορέσουν να έχουν ελπίδες. Κάνουμε 15 πόντους, έχουν πολύ ώρα να σκοράρουν. Επιτέλους ο Κανελάκη βάζει ένα καλάθι. Και έχει μια προειδοποίηση, αλλά πιο πολύ. Ήταν αντανακλαστική αντίδραση. 11-24, καλάθι έχει ύστερα από ώρα για τους Cartel BC, οι οποίοι θα πρέπει να δουν τα λάθη τους διακοπή. Εδώ θα αυτοκίνησουν οι Μιλπυράκοι. Έχουν χρόνο οι Cartel. Υπάρχει φάουλ, οπότε θα πάνε σε βολές, νομίζω ότι καλύτερο. Μιας και υπήρχε πολύ λίγος χρόνος. Στη διάθεση των παιχτών της ομάδας που έχει την κατοχή, οπότε εδώ αν ευστοχίσει βολές. Βέβαια μένουν 4,5 τετραλόγια για τους Cartel, για τους Μιλπυράκοι, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουν. 12-24, double score. Αστοχή στη δεύτερη. Σταμ θέλει να προλάβει το χρόνο. Μέχρι μέσα δεν θα προλάβει. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τελειώνει το χρονικό διάστημα της διακοπής για την πρώτη περίοδο. Δύο ομάδες είναι έτοιμες να επανέλθουν. Δίνουμε και την μπάλα στους διαιτητές, την ξέχασε ο ένας, εδώ, μπροστά μας, κορυφαίος διαιτητής και κορυφαίος Αποστολίδης. Κάνουμε και λίγο σχόλια για τα παιδιά εδώ πέρα που παίζουν. Λοιπόν, εννοείται ότι υπάρχει και λίγο το χαλαρό στη μετάδοση, να μην παρεξηγηθούμε, όλοι μια παρέα είμαστε, speaker,
τα τσικολόγοι, τα παιδιά, ο Ζώσης, ο Βουλαλάς και ο Θανάσης Καζαπίδης, οι ομάδες που συμμετέχουν, όλο το staff σε όλες τις πόλεις, μια πολύ ωραία διοργάνωση, ένα αεραστεχνικό προγράμμα με επαγγελματική διοργάνωση το λέω εγώ και πιστέψτε με, έχω πολλά χρόνια στην μπασκετική πραγματικότητα της χώρας. Ο Σταμ φεύγει στον εφηδιασμό και σκοράρει. 12-26. Μπασκετάκι το οποίο διανύει ακόμα μια χρονιά λειτουργία. Όλοι οι φίλοι του μπάσκετ, όλοι θέλουν να δώσουν το καλύτερο σε αυτό και φυσικά πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε. Τώρα στην κατηγορία development προηγούνται 12-26 Μιλπυράκι, οι οποίοι έχουν κλείσει τους καρτέλ μπισί που εδώ όμως σκοράρουν και θέλουν να κατεβάσουν σε πρώτη φάση τη διαφορά. Γιατί οι Μιλπυράκι ξέφυγαν και με 14, οπότε έχουμε ακόμα να δούμε πολλά. Το σκορ παραμένει. Οι Μπυράκοι οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν αυτό το προβάδισμα. Φαρμ βγαίνει από τα σκρίνα στο κύριο όμως μακρινόρι μπάουτ από τον Αποστολίδη, ο οποίος φεύγει σε εστιασμό. Να την πάρω το Σταμπο Λάμπρο. Οι δύο ηγέτες, Πάουλ Βίμουν οι διαιτητές. Και καθαρή παράβαση. Στο 26 για το ημίχρονο πήγε να βάλει ένα ανάποδο καλάθι εδώ η ομάδα του καρτέλ, αλλά δεν είχε βοήθεια από την τύχη. Παρ' όλα αυτά είναι και έξυπνα από εκεί που εκτέλεσε. Ένα τρίποντο από τον Πετράνο, ο οποίος θα ευστοχίσει. Πήρε βέβαια και την μπάλα καλά από τον Αργυρά, με συγχωρείτε. Ο Γιάννης Αργυράς με το 31, τους βέβαια στο φλαστή. 14-29 σε ζώνη Μιλπυράκι για να καλύψουν τους διαδρόμους. Χρειάζονται περισσότερη ευστοχία οι καρτέλ εδώ πέρα, μάχια το ριμπάου. Για ποιους ρίχνουν ρεφ με τους καρτέλ. Οι οποίοι χάνουν 13 και θέλουν σίγουρα καλύτερες επιλογές. Πετράνα, Σταμ και Αργυρά στην περιφερειακή γραμμή από τον Μιλπυράκι. Οι εδώ όμως θα στοχούν, έχουν χρόνο. Οι καρτέλοι, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν εδώ πέρα την κακή επιστροφή των Μιλπυράκι, τα καταφέρνουν με τον Αποστολίδη. Ο οποίος πάτησε καλά και δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει. Στις 13 πόντους διαφορά, ακόμα 7 λεπτά για τον ημίχρονο. Το τρίο πόντον, κακό. Ζόγκ παίρνει το rebound και δίνει τον Αποστολίδη. Θα πάνε σε μία σετ επίθεση οργανωμένη. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες το έχουν γυρίσει στη ζώνη. Λάθος εδώ, κακή πάσα, φεύγει στον εφηδιασμό ο Σταμ, ο οποίος έχει κάνει πολλές ζημιές. Δεν έχασε τον έργο της μπάλας, προτίμησε να πάει στη δευτερογενή στη δευτερεύοντα. Εφηδιασμό όπως λέγεται στη δεύτερο παράδειγμα. Αλλά ούτε αυτό αποφέρει κάτι. Παρ' όλα αυτά οι Μιλπυράκοι δεν έχουν πρόβλημα, προηγούνται με 13. Το άγχος είναι στις καρτέλ BC, οι οποίοι νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά και να είναι πιο εύστοχοι. Δίνουν πολύ εύκολα φυδιασμού στους καρτέλ BC με το Σταμ εδώ να στοχεί. Θα καθαρίσει το rebound ο Αποστολίδης, ο οποίος θα κάνει ένα call στο cool, θα πάρει τις δύο βολές. Δεν υπάρχει καλάθι. Αλλαγές για την καλή Αποστολίδου.
Λες να δούμε αν θα ευτοχίσει. Μουσοδίδης, ο οποίος μονοπολεί τις επιθέσεις στο καρτέλ PC. Στο GS2 κατεβάζει διαφορά στους 11, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι σίγουρα. Εδώ πολύ ωραία give and go. Είναι πολύ απλό το μπάσκετ όταν εκτελείται στους σωστούς χρόνους. Το καλάθι βέβαια ανήκει στον Δημήτρη Τράσκα, ο οποίος χωρίς να πολυσκεφτεί. Εδώ θέλω να παίξω καλή άμυνα η Μυπηράκη. Ωραία πάσα στον Αποστολίδη. Έτσι ο φάουλ. Ακόμα 5,5 λεπτά. Κάνει την πρώτη βολή ο Αποστολίδης, το νούμερο 10, θα βγει τη δεύτερη. Ο Μπολάβρου θέλει να τρέξει. Αρμάνας θα πάρει θέση και θα ευστοχίσει με πλάτη. Παίζει πολύ στο low post ο Νίκος Αρμάνας. Μείον 15 η Cartel PC, η οποία θα πρέπει να αλλάξει λίγο τον τρόπο που επιτίθεται, γιατί είναι αρκετά άστοχη. Κατέβει την μπάλα ο Τράσκας. Προβολισμένος ο Πετρά, να το γώσει. Ήταν γρήγορο το αριθμό του παιχνιδιού. Αυτό βέβαια αποφέρει και κούραση για τις ομάδες. Τον Καλογιαννίδη, ο οποίος είναι άστοχος. Αρκετοί παίκτες είναι χωρίς φανέλα από τον Cartel PC και λίγο μας μπερδεύει αυτό. Ελπίζω να διορθωθεί αυτό στην πορεία. Τριών πόντων, πέντε ριμπάουντ ο Τράσκας. Σουδιάζονται οι Μυλπυράκοι. 4 λεπτά για το ημίχρονο. Σε ζώνη. Άστοχοι αρκετά στο τρίποντο. Γραμμή εξωτερική baseline δείχνει οι ιδιαίτερες. Ότι μπάλα είναι για τους Cartel PC και υπάρχει time out σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αγώνα. Λοιπόν, τελείωσε το time out. Οι Cartel PC θα πάρουν δύο time out μαζί. Ακόμα στο μπάγκο είναι. Ακόμα 4 λεπτά και ένα δεύτερο. Είναι για τους Cartel PC. Περιμένουμε. Τέσσερα λεπτά ακόμα. Cartel PC πρέπει να μειώσουν, να κατεβάσουν διαφορά, γιατί πάμε 15, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Εδώ κρατάει την μπάλα Κανελάκη. Γύρω διακοπή για να κουπιστεί το τερέν. Υπήρχε μια πτώση. Εδώ δεν χρειάζεται να υπάρχει ξανότερος κίνδυνος. Πάντοτε στο Ergom. Μπασκετάκι, κατηγορία development. Πήγαμε στην κανονική διάρκεια του χειμώνα. Το έχει βγει και το Κύπελλο, φυσικά δεν είναι η μόνη πόλη στη Θεσσαλονίκη. Που διοργανώνει και φιλοξενεί το μπασκετάκι. Κανελάκι πήγε μέχρι μέσα. Τριμπάω το Χαρμάνα. Τρέχουν πολύ οι Μυλπυράκοι για τον λόγο αυτό. Έχουν να πάρει και τέτοια διαφορά. Ράσκα, ωραία προσπάθεια, αλλά δεν μπορεί να πετύχει. Αποστολίδης απέχει μπάλα. Το 8-33, ωραία συνεργασία. Θετικό rebound και καλάθι. Ανάσα για τους Cartel PC, οι οποίοι όμως κάνουν
και είναι αρκετά πίσω. Χαρμάνας, ωραία κίνηση. Και καλά, συγχωρευτικό εδώ. 20-35. Χωρίς αποτέλεσμα. Οπότε ο διπλός σκορ είναι 20-37. 2,5 λεπτά, αν δεν αλλάξει εντυπωσιακά την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουν και ελπίδες παίκτες. Αλλά όχι ότι κρίθηκε και τίποτα, έχει πολύ δρόμο ακόμα στο σύνολο. Είναι μια ομάδα με στόχους. Υπάρχει παίκτες να κάνουν διαφορά βέβαια. Αυτός είναι ένας ο Σταμ και ο άλλος είναι ο Χάρτ. Το έχουν κουβαλήσει τους Μιλμπυράκη. Παίζουν και βάση με αυτοματισμό. Ακόμα 2 και 4, Ερντόμ, κατηγορία development, καρτέλ BC εναντίον Μιλμπυράκη. Είναι από τα σκήνω Πετράν και θα συνεχίσει. Έχει κάνει πολλές ζημιές ο Πέτρος Σταχουρίδης με το νούμερο 8. Είναι ο τρίτος πόλος σε ασκά μαζί με τον Χαρζάνα και τον Σαμ για τους Μιλμπυράκη. Εδώ υπάρχουν 3 δεύτερα, άλλαξαν πολλές πάσες. Αυτό, αλλαγή ανάσα για τον για κάποιους παίκτες. Μιλμπυράκη, οι οποίοι προηγούνται με 8 πόντους και αντί να μειώνουν οι καρτέλ αυτού το αυξάνω το βάσμα, οπότε θέλει προσοχή και αλλιώς το έργο θα είναι εύκολο. Το δεύτερο εδώ έκανε λάχιστο, έβαλε μια μαγική πάσα. Ωραία φάση. Είναι κάποιες κινήσεις, κάποιες εμπνεύσεις οι οποίες είναι όλη η περιουσία του μπάσκετ. Αυτό είναι άλλωστε που θεσβεύει αυτό το άθλημα, η μαγεία της στιγμής. Αυτό και είμαστε θαυμαστές και θαμώνες αυτού του σπορ. Αυτό μεγαλώσαμε με αυτό. Γερή να είμαστε. Αυτή θα πούμε. Αυτό μάθε εδώ στον κόσμο. Μέχρι τότε θα το απολαμβάνουμε όσο γίνεται. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα, αλλά υπάρχουν νέα 3 δεύτερα. Ανακόπτει την προσπάθεια των κατέληξης του. Πάντως η ανάπτυξή του ήταν ωραία, αλλά οι κανόνες είναι για να τηρούνται και τα 3 δεύτερα στο ζωγραφιστό είναι απαράβατος κανόνας για όλα τα επίπεδα του μπάσκετ. Στάμε από τα 3-5-7 μέτρα. Δεν θα φτωχίσει, θα πάρει λάθος όμως την μπάλα γεμάτα το καρτέλ BC και ο Στάμε θα πάρει τα βήματα και θα τελειώσει αυτό κρατορικά ένα καλάθι, ένα ακόμα μάλλον. Βάζει σίγουρα υποψηφιότητα για MVP, 13 δεύτερα. 6 φύγει το σκορ, 22-42. Δεν ξέρω κατά πόσο καρτέλ BC έχουν το κουράγιο ή τη δυνατότητα ή αν μπορούν να καλύψουν τη διαφορά. Δεν έγινε και τίποτα, αλλά ξεκίνησαν αρκετά δυνατά. Τέλος του χρόνου, 22-42, όπως βλέπω και στο τέκτη σας. Σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αγώνα. Λοιπόν, ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο. Έχουν επιστρέψει καρτέλ BC. Περιμένουμε και τον Μιλμπυράκη. Παιδιά, λίγο τις φανέλες δέστε γιατί καρτέλ BC οι οποίοι χάνουν με 20, έχουν ένα ημίχρονο για να το γυρίσουν αν μπορούν.
Σε ζώνη πάω την Πιλπυράκη. Εδώ ο Ζόγκ θα πάρει τα βήματα. Γεωργιάδη θα ανανεώσει το νούμερο 45. Και θετικό ξεκίνημα για τους... Καρτέλη, ο οποίος θα ανανεώσουν. Που έχουν όμως ένα handicap 18 πόντων. Εδώ να καλούν Γεωργιάδης. Πατάει καλά την φοράρι. Να από το ημίχρονο βρίσκει τους Καρτέλ BC πιο έτοιμος. Λιόνς 16, 9 λεπτά ακόμα. Σε ζώνη. Τελειώνει ο χρόνος, ωραίο πάτημα και τελείωμα για τον Πετράν, ο οποίος εδώ έδωσε προσωρινή ανάθεση στην ομάδα του Άτιε. Το σύν 18 είναι μεγάλο προβάδισμα. Κατηγορία development για τους δύο μονομάχους. Δεν παίρνουν και αυτοί δυνατά στις δικές τους προσδοκίες. Ζόγκ σε σούτρι, σούτρι ο πόντο. Δεν έχουν πει δυνατά οι κάρτε LBC και μειώνουν διαφορά. Αυτό πρέπει να κάνουν αρχικά και συνέχεια να πάνε όσο πιο κοντά στο σκορ μπορούν. Έχει πολύ χρόνο ακόμα. Θα κλέψουν κιόλα τον ιδιασμό αποστολίδι. Μέχρι μέσα! Και εδώ έχουμε μια διαφορετική αναμέτρηση. Οπότε πλέον αλλάζουν και τα δεδομένα για το μάτς. 31-44. Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει χρόνος και πρέπει να αλλάξουν αυτό που κάνουν με καδέλπιση, γιατί οι Μιλπυράκοι έχουν μπει πολύ δυνατά και προηγήθηκαν. Πολύ ωραία εδώ πάσα. Το Δράσκα από το Πετράν. Σαφώς δεν είναι εύκολο να καλυφθεί, αλλά βλέπουμε μια αντίδραση. Το μείον 20 είναι 13 και έχει παιχνίδι ακόμα. Give and go εδώ από τους καθέλπιστους. Φάουλ στο κάδρο, γκολ φάουλ. Αποτέλεσμα καλή συνεργασία. Αλλαγή, περνάει ο Χαρδάνα του Πατακού, ο οποίος πήρε και ανάρτηση, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί να λείψει και πολύ. Έτσι είναι, οι ομάδες στηρίζονται σε συγκεκριμένους παίκτες και Χαρδάνα, Σταμ και οι υπόλοιποι παίκτες είναι σημαντικοί. 33-46, έχουν πει δυνατά οι... Σαν το πιέζουν, θα στοχίσουνε ψηλά το rebound. Ο Αποστολίδης έχει πάρει λιγότερες προσπάθειες. Βοηθάει πιο πολύ στην game και στο κατέβασμα. Για τους συμπαίκτες του, για να δούμε και άλλο καλάθι. Όχι. Ψηλά ο Τράβερς, ο οποίος δεν έχει πάρει καλό. Το οποίο κερδίζουν οι Μιλπυράκοι. Μέχρι και 41 για την τρίτη περίοδο. Καρτέλ πίσω 34. Μιλπυράκοι 46. Έχουμε μια διαφορετική αναμέτρηση στο 30 λεπτό. Το Χαρδάνα θέλει να κάνει τη γνωστή του κίνηση. Υπάρχει φάουλ ξεκάθαρο. Αποστολίδης! Διαμαρτύρεται ο Αποστολίδης για βήματα, αλλά δεν είναι. Του
εγώ το φυσικό με νοήματα ότι δεν ήταν βήματα και το δέχτηκε. Σαφώς έχουμε μια καλύτερη οπτική γωνία κάποιες φορές. Και θέλω να πιστεύω ότι το πάση που έχουμε δει μας επιτρέπει να έχουμε και μια καλύτερη αντίληψη σε κάποιες πάσεις. Όχι ότι είναι και σωστή, αλλά έχουμε το θάρρος της γνώμης τόσα χρόνια. Έστω και στο μπασκετάκι θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Για παιδιά τα οποία καρφίζουν τον μπάσκετ, παίζουν σε μια πολύ καλή διοργάνωση όλα τα επίπεδα. Αυτό οφείλω να το υπογραμμίσω, γιατί ο τρόπος που είναι οργανωμένη όλη η διοργάνωση παραπέμπει μόνο σε επαγγελματικά τουρνουά και αυτό θα πρέπει να το καταθέσουμε σαν αντίληψη πραγμάτων. Όχι ότι η γνώμη μας είναι η απαιτούμενη, αλλά τόσα χρόνια τον μπάσκετ πιστεύετε. Έχουμε δει και σωστά και λάθος και εδώ βλέπουμε πολλά σωστά τα οποία και τα λάθη ακόμα διορθώνονται άμεσα. Και δεν είναι καθόλου εύκολο με τέτοιο όγκο ομάδων, σε τόσες πόλεις, με τόσες κατηγορίες, με τόσα κλειστά να μην γίνονται λάθη και να υπάρχουν κοινιά. Οπότε καλά να είμαστε και να παίζουμε μπάσκετ στο μπασκετάκι. Εδώ Καρτέλ και Λιμπυράκη δίνουν μάχες, ίσως να υπήρχε φάουλ, αλλά οι διαιτητές ήταν καλύτερα. Εδώ κάνει φάουλ ο Αγγελάς από τον περιβάλλοντα Ζήλο. Είναι και το χέρι στον Αποστολίδη. Βλέπουμε πάντως δύο καλές ομάδες. Έχουν μειώσει την Καρτέλα, αλλά έχουν πολύ δρόμο ακόμα. Αρκετό όμως για να μπορέσει να γυρίσει. Ψηλά ο Τράσκας, ο οποίος εδώ βάζει. Στη δικιά του Φραγίδα το rebound. Θα παίξει pick and roll με τον Πετράν. Προβολισμένος ο Αργυράς, ο οποίος θα σας αφήσει. Rebound για τους Καρτέλ, που ήθελαν να τρέξουνε. Θέλουν να κάνουν και μαγικά. Ο Στολίδης παίρνει την μπάλα χαμηλά. Τελειώνει ο χρόνος. Ζοκ δεν απαντούν, βλέπει ωραία το Καρτελάκι. Κάνει βήματα. Πήγε για σου, το σκέφτηκε. Αλλά δεν το έκανε, οπότε εδώ τον μπάσκετ δεν συγχωρεί. Ξεκάθαρα το περιττό τιμωρείται γιατί πολλές φορές οδηγεί σε λάθος. Είτε βήματα, είτε κάποια περιττή τρίπλα που οδηγεί σε παράβαση και μπάλα αλλάζει κατοχή. Σταθερά μπροστά η Μιλπυράκη, η οποία όμως είδα τη διαφορά να μειώνεται. Τα TLPC θέλουν να τρέξουν, να κατεβάσουν τη διαφορά. Και εδώ πολύ έξυπνο φάουλ. Έτρεχε σαν να είχε κάτι να προλάβει ο Αποστολής, αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Ωραίο καλάθι και μειώνουν ακόμα περισσότερο Μιλπυράκη. Βλέπουν να μειώνει τη διαφορά από το Καρτέλ. Πάμε εκεί λίγο στη γη της αρχικούρας του. Αρδάνας θέλει να παίξει στο low cost, κλείνεται. Έχουν κλείσει την άμυνα του πολύ Καρτέλ. Ακόμα 4 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Να δούμε πώς θα κλείσει το μάτς, ο οποίος έχει διαφορετική εικόνα στην τρίτη. Ναι, ο Ζόγκο, ο οποίος το στοχίζει, μειώνει ακόμα περισσότερο. Το μείον 20 έγινε μείον 9. Μείον 7. 40-47. Η ζώνη και οι καλές επιλογές θα τα δώσει πιο φάουλ. Δεν υπάρχει λόγο να γίνει πιο φάουλ. 3-3. 3 φάουλ για τις δύο μάτς και 5 δεκάλεπτο, όλα 3. Αλλαγή για την Γκάλη Αποστολίδου. Την Πυράκη, οι οποίοι όμως συνεχίζουν να προηγούνται, έχουν όμως πολλές επιθετικά πατακόρφα, λίγο να κάνει βήματα. Τραν, Αρδάνας έχει πάρει θέση, δύσκολα εδώ να κόψεις άμα σε παίξει το παιχνίδι του, είναι δύσκολα να σταματήσει, πολύ έμπειρος παίκτης.
Σπυράκι Σταμ βγαίνει από τα σκριν. Είναι φάουλ ξεκάθαρα. Δύο βολές, μια και είναι το πέμπτο μετά το φάουλ. Αλλά ο Σταμ είναι αρκετά άστοχος. Σταμ βλέπε γύρω στα Μολάμπρους, είναι το nickname του στην πανέλα του πολυπαίχτης που επιτρέπουν να τους φωνάζουν μια πιο μικρή έτσι, διάρκεια προσφώνηση. Ο Μολάμπρους, ο οποίος έκανε μεγάλη ζημιά, εδώ θα στοχίσει την πρώτη πολύ και θα δώσει σκορ ύστερα από ώρα στην ομάδα του. 40-48, πάντως έχουμε ντέρμπι. Σεζόνι Μιλμπυράκη. Θέλουν να μειώσουν ακόμη το δεκατελειστή, εδώ Κανελάκης. Κάτι σαν βάσιμο, αποτελεσματικό όμως. Το σκορ γίνεται 42-48, στο μείον 6 ήταν πολύ ωραία. Σταμ θέλει να βιαστεί, δεν θα προλάβει, λοιπόν το κουμπατακόπλο, παλεύει. Θα πάρει με τον Πάουτ, καλύτερο εγώ τσάουτ. Έχουν ανέβει και τα μακαρίσματα. Κανελάκης, τι έβαλε εδώ. 44-48 και λογικό είναι να έχουμε time out για τους Μιλμπυράκη. Ακόμα 3 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Ξεκίνησε το μάτ, τελείωσε το time out. Την μπάλα για τους Μιλμπυράκη, οι οποίοι έχουν χάσει το μεγάλο προβάδισμα, αλλά προηγούνται πάλι με 4. Τρία πόντα να το φτάνει κακό. Μανολόπουλος δεν θα ανανεώσει, τελειώνει ο χρόνος, Πατακός του τριών πόντων. Μακρινόρι πάντα από ποιον. Εδώ πήγε έκανε και ένα το κλερικό. Υπάρχει διεκδίκηση της μπάλας από δύο παίκτες, μπάλα είναι για αυτόν εμάς. Μπάλα είναι ξανά για τους Μιλμπυράκη, οι οποίοι έχουν 14. Το μείον 20. 22-42 για την ακρίβεια, έχει γίνει 44-48 στον πρώτο πόντο από τον Πετράν. Βγήκε ωραία από τα σκρίνια Πατακός, ο οποίος δίνει πολλές λύσεις και δεν θα σκοράρει. Το δικό του στυλ. Το στυλ δεν έχει καμία σημασία όταν το αποτέλεσμα βγαίνει. Κανελάκης, κλείνεται. Φάουλ δίνει διαιτητές. Τέσσερις πόντους διαφορά. Και έχουμε ντέρμπι στην τρίτη περίοδο. Ό,τι κερδίζει ο Χαρδάνας. Δύο βολές για τον Νίκο Χαρδάνα, ο οποίος καθώς δύσκολα θα αναπτύχεται. Άσαμε στην πρώτη. Αλλά η ουσία είναι ότι οι καρτέλ BC γύρισαν το αγύριστο, γύρισαν από την κόλαση για την ακρίβεια, το μείον 20, όλα γίνεται μείον 5. Φάουλ και βολές για τον Αποστολίδη. Θα βάλει την πρώτη. Υπάρχει το μπάλα ακούμπησε στο ανώτατο. Σημείο της μπασκέτας και συνέχεια θα αναβάρθουν το καλάθι. Είναι η φάση του αγώνα σίγουρα. Έχουμε
έχουμε δέρπι, 50-51. Πάνω κάτω, έχουμε τέρτη πλέον. Ομερό, ομερή πάση. Ακόμα είναι και 15 για τη λήξη της, της περίοδου, που ήταν και η πιο δυνατή για τους κατέλπιση. Όλα αυτά που σκόρνε 50-51, υπάρχει χρόνος, αλλά σίγουρα το μάτς θα είναι ντέρμπι στην τέταρτη περίοδο. Ένα λεπτό, Πράσκα θέλει να πάει τα βήματα, ωραίο τελείωμα, πήρε το φαουλ, είναι ωραία το διάδρομο. Για δύο ελεύθερες βολές, το σκορ είναι 50-51, άσχολος την πρώτη. Άσχολος στη δεύτερη, 50-52. Έχασαν μια διαφορά 20 πόντων οι... Δεν υπάρχει μια διπογνωμία για την κατοχή της μπάλας, είναι αυτοί που αποφασίζουν και θα πρέπει να είσαι βαθύς επιβάσεις. Τελειώνει ο χρόνος για τους κατέλπιση, οι οποίοι γύρισαν από την κόλαση και τώρα είχαμε δύο. Σαν θέλει να τρέξει μέχρι μέσα, ωραία πάσα και τελείωμα. Ακόμα 31 δεύτερα, 50-54. Όλα ανοιχτά στην τέταρτη περίοδο, να δούμε πώς θα κλείσει αυτή η περίοδο. 17 δεύτερα, τελειώνω ακόμα. Πολλά βήματα. Εδώ πέρα και ο Ζωής Βουλαλάς. Λοιπόν, ξεχάσαμε λίγο την κάμερα, τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο, 50-56, αλλά οι Cartel BC γύρισαν στη διαφορά από το μείον 20 και εδώ κάνουν λάθος. Εντός χρόνου. Λοιπόν, εδώ έχουμε σε κενό χρόνο. Ο Σταμ κινήθηκε πολύ έξυπνα και ακριβώς στη λήξη πήρε το φάουλ. Ευστοχή στη βολή και εδώ δίνουν εύκολο τους αντιπάλους, ενώ κάνα τόση προσπάθεια Cartel BC για να κατεβάσει διαφορά. Τέλος δεκαλέπτου, σε λίγο και πάλι μαζί. Τέταρτο δεκάλεπτο, εντάξει και πολλοί φίλοι παίζουν σε ομάδες, όλη μια παρέα γενικά από πολλά πόστα, δουλειές, σπουδές, παλιές γνωριμίες. Όλοι εδώ το μπασκετάκι για μια μπάσκετ. Λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο, 50-58. Μείωσαν και στο πόντο και Cartel BC, έχουν την μπάλα τώρα. Γεωργιάδης Αποστολίδης, αλλά την μπάλα σε ζώνη και οι δύο ομάδες. Αποστολίδης ψάχνει κάποια καλή επιλογή. Μπάλα είναι για τους... με πειράκι που εδώ πέρα έπαιξαν καλά. Άμυνα και έχουν δυνατότητα να ξαναπάνε διαφορά στους 10 πόντους. Ο
κατοχή σας συνέχεια ο Κοστολίδης πάει άσχημα. Γιατί πάρω το χαρμάνο, δεν χρειάζεται νεύμα. Υπάρχει ένταση, αλλά μπασκετώνουμε. Ακόμα 9-23. Χαρμάνος Κλάντορ πάλι, συνέχεια δείχνει και Χριστό Φάουλ. Δεν πάω φάουλ δηλαδή. Ήδη 4 ακόμα. Μην πειράκι. Αυτό δίνει εύκολο βολές. Τελευταίο δεκάλεπτο, 9-10. 9-10 για τη λήξη του αγώνα. 9 λεπτά τώρα. Ο Αποστολίδης θέλει να διασχίσει όλο το παρκέ, δεν θα ευστοχίσει, αλλά η μπάλα είναι ξανά για τους Cardel BC, οι οποίοι το παλεύουν με νίκια και με δόντια. Εδώ θα ευστοχίσουμε, 52-58. Ακόμα 8,5 λεπτά, θα δούμε ένα ωραίο μάτσο, ωραία πάσα εδώ πέρα από τον Πετράν στο Χαρτάνα. Έχει ένα θύμα στο κεφάλι, μια μικρή διακοπή, ελπίζω να μην έχει κάτι. Όλα είναι θέμα υγείας. Λέω Καρύδη, δείχνει να συνεχίζει. Το πίσω πάνω δέχει και ένα στήθημα. Νομίζω ότι έχουν προηγηθεί 3 δευτερόλεπτα, αλλά οι διαιτητές έδωσαν άλλο. Εδώ τι έχει δοθεί, έχει πατήσει και γραμμή η ομάδα του Cardel BC. Σε κάθε διαιτητές. Αυτό και 15 για τη λήξη της αναμέτρησης. Βλέπουμε ένα αρκετά δυνατό μάτς. Είναι 8 οι Μιμπυράκοι, οι οποίοι είδαν να χάνουν τη διαφορά και να πηγαίνουν στο νέο φόντο, αλλά αντέδρασαν. Αρδάνας, ωραίο στάγμα, αλλά υπάρχει μια πτώση. Αν είναι να δούμε τι και πώς, δύο τα φάουλ. Μπορείτε να εγώ ανέφερα 4, αλλά είδα την έμπληξη της αναφορά στο 10 λεπτό, οπότε είναι 2-2 τα φάουλ, το χρόνο. Θα βγαίνει από τα screen να πάρει το τρίπο στην γωνία, είναι κακό. Υπάρχει φάουλ εδώ για να ανακοπεί ο ρυθμός. Και η μπάλα είναι για τους Cardel, θα υπάρχει αλλαγή. 7:49. Να δείτε στο Ερντόμ. Εδώ καλή άμυνα από τους Μιμπυράκοι, οι οποίοι δείχνουν πιο αποφασισμένοι. Yeah.
λήξη του αγώνα. Το σύν 8 η σειρά και εδώ κάνει πάρα πολύ στρατά. Το καλύτερο πάει μέχρι μέσα. Φάουλ. Σίγουρα θα ανέβει η ένταση. Πάρτε ρεπάντο από το Λίδης. Στο μείον 8 η Κάρτελ Πιτσί εδώ με το Κανελάκι. Από το σούτ ψηλά ο Τράσκας. Ανοιγίζει το μάτς. Πολλά λάθη της Κάρτελ Πιτσί. Και από την ηλικία του. Ακόμα 7 λεπτά περίπου για την της τέταρτης περιόδου. Το λέει από πολύ μακριά, θέλει να ευστοχίσει αλλά είναι άστοχος. Ψηλά ο Τράσκας, θέλει να τρέξει ο Σαμ. Βλέπει τον Πετράν, ωραίο τελείωμα και καλά φύγει. Συν 10, η διαφορά επανέρχεται στα γνωστά επίπεδα. Ακόμα 6,5 λεπτά. Εδώ Χαρδάνα θα πάρει και το rebound και δεν έχουν λόγο να βιάζονται οι Μιλπυράκοι, οι οποίοι προηγήθηκαν με 20. Κάρτελ Πιτσί αντέδρασε, μείωσαν τον ένα, αλλά συνέχεια δεν είχαν τις δυνάμεις, αλλά θα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε την υπερπροστάθεια που κάναμε. Αγώνας για την κατηγορία development, υπάρχει η κούραση βέβαια. Το συν 10 η Μουμπυράκη. Κανελάκι με την μπάλα, θέλει να διασκήσει το παρκέ. Πολύ ένταση. Υπάρχουν βολές από την Μουμπυριακή, λέω κατά 5 φάλλου από την Μουμπυράκη. Άστοχη τη βολή. Έχουν να διανύσουν μια απόσταση 10 πόντων. Άστοχος και στη δεύτερη. Σεζόνι πάντοτε η Κάρτελ Πιτσί. Εδώ Χαρδάνα του βρίσκει το πόντο και ευστοχή. Δύσκολα μπορούν να καλυφθούν, εκτός αν έχουμε ολική επαναφορά. Θα κλέψουν προσωρινά οι Μιλπυράκοι, θα ξαναπάρουν οι Καρτέλ Πιτσί, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνουν να καλύψουν αυτό το handicap που είναι άστοχοι, το να νεώσουν, έτσι κάνει και το χατήρι μπάλα, όμως εδώ δικαιώνονται για την εκπομπή τους. Ο Σταμ όμως έχει επανέλθει στο ράσμα και διατηρεί τη διαφορά σε μεγάλα επίπεδα. 12 πόντους, ακόμα εδώ και αδειμάζεται με δεξικάφι. Πάλα από το Κανελάκι, ο οποίος είδε το Σταμ να φεύγει στον ενδιασμό. Έχει πέσει αυτό το θεσμό του αγώνα, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος.
οποίος έχει σίγουρα υποψηφιότητα για MVP. Λεφτά. Ο Μελάκης εδώ κάνει κρίση τρίπλα για να βρει τρόπο να σκοράρει, αλλά υπάρχει κρίση του ποδιού από το Σταμό Λάμπρο. Το Τάιδιες δεν είναι ξανά την κατοχή στο Τέλπιση. Ο Σολίνης ο οποίος πήρε πολλές προσπάθειες. Ο Τέλπιση ο οποίος δείχνουν έχουν κουραστεί, δείχνουν να κρατά. 4 και 14. Έχει πέσει σαφώς ο αριθμός. Θα γίνουν και αλλαγές. Αγκυρά, Σταμ, Καρπάνα. 4 λεπτά στο τρίον πόντο. Να σου πω. Βολική πάσα και λάθος. Επί αλλαγών για να παίξουν όλοι, άλλοι δεν βλέπουν να αλλάζει κάτι στα 4 λεπτά που μένουν. Πάμε εδώ, θα χάσει πάλι, θα κάνει και ένα φτάλι μισμάκι. Ράσκα στα rebound για τους Καρτέλα Κουκάλα. Ναι, κοντέ, 14 δεύτερα. Στο τέταρτο από κατέστησαν τους πόντους που είχαν βρεθεί. Χαρμάνας, τον έχουν πει, έχουν πει και Χαρδάνα. Χαρμάνας είναι ο άνθρωπος. Βοριάζει σε μπάσιμο, θα ευθοκίσει. Είναι τους 11, θα πιέσουν οι κατέλπιση, δεν έχουν άλλη επιλογή. Αλλά πλέον υπάρχει εκεί. 2-23 για την λήξη του αγώνα. Στάμε στο κύτη βολή 58-70. Για τη λήξη του αγώνα, τυπικά νομίζω, αλλά τα πάντα μετρούνε. Κοστολίδης βλέπει ωραία το κουπέκι και εκεί. Ωραίο χάσκι εδώ, 670. Έχουν μπει την τελευταία της λέξη. Τα τελπισί, οι οποίοι και μέσα στις άκρες αντέδρασαν, αλλά η διαφορά παραμένει υπέρ των Πυράκη. Πάει σε μεγάλη επίδεση αργυρά. Τράσκα, τελειώνει ο χρόνος. Θα πάρει το τρίποντο. Θα στοιχίσει, αλλά Τράσκα θα ανανεώσει. Μια επίδεση. Αλλά θα με ένα rebound. Το Τελπίση θέλουν να τρέξουν. Κοστολίδης, ωραία πάσα. 62-70. Έχει χρόνο ακόμα και θέλει προσοχή από τους Λιμπυράκη, οι οποίοι έχασαν μια απόλυτα μια διαφορά 20 πόντων. Δεν ξέρω αν φτάνει ο χρόνος βέβαια, αλλά δεν έχουν να χάσουν κάτι κατέληξη να μειώσουν.
μπορεί να είναι άστοχοι, βέβαια και οι Μιλπυράκοι, οι οποίοι πάνε σε μεγάλες επιθέσεις. Ένα λεπτό ακόμα. Γιώργος Σαμολάπουλος με την μπάλα, εδώ θα στοχίσει ο Τραυκάς. Κάνει λάθος όμως συνέχεια. Το rebound κατέληξε και πλέον μένουν 51 δεύτερα. Τραυκάς το rebound. 41 δεύτερα για να προκληρωθεί. Μια πολύ ωραία αναμέτρηση όταν υπάρχει εναλλαγή στο σκορ και ομάδες κηρύζουν διαφορές στο κυπόδον, τότε δεν υπάρχει κανένα θέμα ότι δεν μπάλεψαν. Ακόμα 25 δεύτερα, πάμε με την μπάλα, πάει μέχρι μέσα. Ακόμα 18 δεύτερα, τρίποντο από τον Πετράν, δεν ξέρω αν θα υπάρχει άλλη πίεση. Οι ομάδες οι οποίες δώσαν το καλύτερο σε αυτό για την κατηγορία του Εδόλωμου. Είδαμε ένα ωραίο μάτ. Γεργιάζει ότι θα πάρει το τελευταίο σου. Θα ευτοχίσει. Και θα γράψει το τελικό σκορ. Λογικά δεν θα επιτεθούν οι ομάδες. Οπότε τελειώνει το παιχνίδι. 65-73. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.